το ξέρεις, πεθαίνω να τη δω. Τι ωραία. Σου αρέσει το βλέμμα του φλερτ μου? Πάρα πολύ. Έχεις πολύ ωραίο φλερτικό βλέμμα. Ναι, το φλερτικό μου βλέμμα είναι αυτό που με έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα εδώ. Μεγάλη επιτυχία το φλερτικό βλέμμα. Ποιος παίρνει τηλέφωνο? Όχι, ο ένας φίλος μου, τον ρωτάω κάτι για χθες. Καλά είναι δυνατόν να κάνεις δουλειά και break να μιλάς με το φίλο σου? Μα στο break του στείλε ένα μήνυμα. Τι του λέγες? Άρα την εκπομπή. Όχι, καμία σχέση, προσωπικό. Α, θα σε παντρευτεί. Το προσωπικό μα, ένα φίλο. Α, φίλο, α, όχι ο Βασίλη. Όχι ο Βασίλη, δεν βλέπει την εκπομπή. Έχει κάψει κάποιες καρδιές ο Βασίλη, έχω μάθει. Να προσέχει. Τι έχει κάψει καρδιές, λέγε μου τέτοιο τώρα. Α, εγώ στα λέω να τα ξέρει. Δεν έχει κάψει καμιά καρδιά. Αύριο μεθαύριο. Από φίλη είναι το περιμένει. Εννοείς τότε που βγήκαμε τους συνεργάτες μου. Ναι. Να το περιμένω από συνεργάτη δάμου. Ναι. Μην κοιτάς εμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευτύχη μου εσύ που δεν βγήκες προχθές μαζί τους. Σε κάλεσαν? Όχι. Με κάλεσαν. Λοιπόν, μήπως ήσουν στη Μήλο? Κάποιο λόγο θα είχατε, δεν ξέρω. Ήταν λίγο περίεργο αυτό το ραντεβού. Περίεργο. Το ντίνερ το επαγγελματικό. Ούτε εμένα με καλέσατε. Σε καλέσαμε λίγες φίλοι το Σαββατοκύριακο να σου θυμίσουμε. Αμάρε, παιδί μου, παίξτε κι εσύ λίγο. Λοιπόν, θα πάμε στη Μήλο. Εγώ πάντως μπορεί και να βρισκόμουν στη Μήλο. Η Μήλος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Πολύ όμορφο, αλλά ξέρεις τι λένε για τη Μήλο. Όταν πάει εκεί, μετά από λίγο χωρίζει. Επειδή συνέβη σε σένα. Δεν πάει να πει. Μα υπάρχει αυτό ο μύθος γενικότερα. Τέλος πάντων, για πες μας. Ή ερωτεύεσαι χωρίς τη Μήλο. Με τόσα χρώματα που έχει. Άσε μας τώρα. Ναι, είναι καταπληκτικά. Είναι το νησί των αντιθέσεων.